Σας φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Καλό απόγευμα σε όλους. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα εδώ. Είναι σήμερα μέρα για τους νεφροπαθείς μας και όσοι έχουμε ανθρώπους που υποφέρουν και είναι πάρα πολύ στην Κύπρο οι ανθρώπους που έχουν φύγει με αυτή την πάθηση έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτή την ημέρα. Το ξέρεις εσύ ότι υπάρχουν κάποιες μορφές νεφροπάθειας που υπάρχουν μόνο στην Κύπρο? Όχι. Θα το μάθουμε σήμερα. Έχουμε μαζί μας. Και το γιατί. Δεν το περίεργο. Γιατί μόνο στην Κύπρο. Θα τα μάθουμε όλα. Μας κάνουν τα λαούλα τα κακά. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας είναι μαζί μας σήμερα. Καθηγητής γενετικής στο Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Για να μιλήσουμε ειδικά για αυτό το θέμα σήμερα, γιατί ως ιδρυτής και διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και τη Βιοιατρική Έρευνα, έχετε κάνει και νομίζω έχετε και σε εξέλιξη τώρα έρευνα που αφορά τις νεφροπάθειες, οπότε έχετε να μας πείτε ενδιαφέροντα στοιχεία. Ναι, είναι γεγονός ότι η ομάδα μας ξεκίνησε και ανέπτυξε τις πρώτες έρευνες για ζητήματα νεφρολογίας και γενετικής από την δεκαετία του 1990, συνεργαζόμενοι τότε αρχικά με τον γιατρό Άλκη Πιερίδη, με τον οποίο ακόμα συνεργαζόμαστε βεβαίως. Mm-hmm. Είναι αυτός ο άνθρωπος μια ζωή δοσμένος, ναι. Αφιερωμένος εκεί. Ναι, ήταν ο πρώτος πολύ πολύ στενός μου συνεργάτης. Βεβαίως, για να μην αδικήσω και άλλους, όταν πρώτο ήρθα προσκεκλημένος στην Κύπρο από την Ιατρική Σχολή του Ντιούκο που βρισκόμουν στις ΗΠΑ, όταν πρωτοήρθα, συνεργάστηκα με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, τον γιατρό Λεύκο Μίτελτον, ο οποίος με είχε προσκαλέσει κιόλας για να έρθω στην Κύπρο. Αλλά στην πορεία απλώθηκα ή μετακινήθηκα σε διαφορετικά ενδιαφέροντα και κυρίως στις κληρονομικές νεφροπάθειες, για τις οποίες θα πούμε μερικά πράγματα σήμερα, γιατί πρόκειται για πολύ συχνά νοσήματα που επηρεάζουν πολύ μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου και ειδικότερα του κυπριακού πληθυσμού. Δεν ξεφεύγουμε και εμείς ως Κύπροι σε ποσοστό ενώ από την Όχι υπόλοιπη... Όχι μόνο δεν ξεφεύγουμε, αγαπητή Αθηνά, αλλά η επίπτωση χρόνια νεφρική νόσου στην Κύπρο και ειδικότερα η επίπτωση ασθενών που καταλήγουν στην αιμοκάθαρση είναι η υψηλότερη στην Κύπρο σε σύγκριση με όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Τώρα, σε όλη την Ευρώπη έχει κάποια ανεξήγηση αυτό? Και ακόμη ένα στοιχείο, αν μπορείτε να μας πείτε, το γεγονός ότι αν κάνουμε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, υπάρχει αυξητική τάση δηλαδή, ή κάπου είναι σταθερό εκεί ψηλά? Στα προηγούμενα χρόνια δεν ξέρω αν υπήρχαν ανάλογα στατιστικά. Μην ξεχνάμε ότι σοβαρές, δομημένες έρευνες σε ιατρικά ζητήματα και ειδικά στην γενετική ξεκίνησαν ακριβώς με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής το 1990-91. Και ήμουνα και εγώ ανάμεσα στα πρώτα εκείνα νέα παιδιά που ξεκινήσαμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Επομένως δεν υπήρχαν παλιότερα τέτοιες στατιστικές, αλλά το πρώτο σκέλος της ερώτησης σου αναφορικά με το τι φταίει, φαίνεται ότι όντως ο κυπριακός πληθυσμός είναι ιδιαίτερα βιβαρημένος με κληρονομικά νοσήματα που επηρεάζουν τους νεφρούς, αλλά παράλληλα πρέπει να φταίνε και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, ίσως η διατροφή μας, ίσως κάποια πράγματα που κάνουμε να ευθύνονται συνολικά και είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε και να ανακαλύψουμε τι φταίει για να δούμε αν μπορούμε να το προλάβουμε. Παλιότερα, αν θυμάμαι καλά, είχα γίνει και κάποια ρεπορτάζ πριν χρόνια. Ήμουν τότε αντέναν ακόμη. Είχε γίνει αναφορά για την ποιότητα του νερού συγκεκριμένα. Έγινε κάποια έρευνα το νερό που πίνουμε, ότι χωρίς να θέλουμε να προκαλέσουμε φόβο και πανικό τώρα, απλώς επειδή υπάρχει αυτή η τάση αυτή των αυξητικών ποσοστών, κάπου πρέπει να οφείλεται. Δεν νομίζω ότι φταίει το νερό. Δεν το αποκλείται όμως. Δεν μπορώ να το ποτέ δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτε, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάποια συσχέτιση. Η ποιότητα του νερού στην Κύπρο, γιατί να μην είναι καλή, πολύ καλή η ποιότητα του νερού στην Κύπρο. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω γιατί. Δεν ξέρω, ρωτώ. Όχι, δεν θα έκανα καμία σύνδεση με το νερό. Εκείνο επειδή που αν φταίει δεν θα είναι το νερό, αλλά πιθανότατα η συνολική διατροφή μας. Τι τρώμε, το κάπνισμα, η υπέρταση και ίσως μετά το επόμενο ερώτημα γιατί να υπάρχει μεγάλο ποσοστό υπέρτασης. Ξέρετε, μέσα από τη Βιοτράπεζα που λειτουργούμε τώρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
αν θέλετε, να πω λίγα περισσότερα πράγματα για την ιδιοτράπεζα, διότι συσχετίζεται άμεσα και με τις έρευνες που κάνουμε στις νεφροπάθειες και άλλα νοσήματα βεβαίως. Αλλά αρχίσαμε να βγάζουμε τα πρώτα στατιστικά αναφορικά με, με τις παθήσεις που υπάρχουν στον κυπριακό πληθυσμό. Και υπάρχει μια απόλυτη συσχέτιση βεβαίως και είναι γνωστό ότι υπάρχει συσχέτιση υπέρτασης και νεφροπαθειών ή και ανάποδα. Και είναι υψηλά τα ποσοστά. Είναι υψηλά τα ποσοστά ατόμων που καταλήγουν στην αιμοκάθαρση λόγω του ότι είχαν υπέρταση. Η διαβήτη, βεβαίως, ο διαβήτης είναι ένα από τους κύριους σημαντικούς προεξάρχοντες παράγοντες mm-hmm. που ευθύνονται για διαβητική νεφροπάθεια. Επομένως, υπάρχουν αρκετοί λόγοι, παράγοντες που γνωρίζουμε ότι ευθύνονται για το υψηλό ποσοστό νεφροπαθειών στην Κύπρο. Το ζήτημα είναι πώς το προλαβαίνουμε. Διότι, όπως γνωρίζουμε, η πρόληψη, αλλά πώς γίνεται η πρόληψη. Όπως γνωρίζουμε, ο διαβήτης αποκτά με τα χρόνια επιδημικές διαστάσεις και κατ' επέκταση και οι νεφροπάθειες. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι οι νεφροπάθειες είναι νοσήματα, η χρόνια νεφρική νόσος γενικά, δηλαδή η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, είναι νόσος που επηρεάζει μέχρι και 10 έως 13% του γενικού πληθυσμού παγκόσμια. Είναι φοβερά η αριθμή, είναι φοβερά τα ποσοστά. Πέραν των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, το χρόνο ξοδεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για νεφροπάθειες, για την αντιμετώπιση των νεφροπαθειών. Επομένως, είναι μια κατάσταση της υγείας που πρέπει να τύχει ακόμα μεγαλύτερης προσοχής. Και το χειρότερο είναι ότι η χρόνια νεφρική νόσος είναι ένας σιωπηλός εχθρός. Σιωπηλός γιατί αρχίζει και επηρεάζει την νεφρική λειτουργία που είναι απαραίτητη για τη ζωή, όπως γνωρίζουμε. Ο νεφρός είναι το όργανο που καθαρίζει το αίμα, έτσι, χοντρά-χοντρά, από τις τοξίνες του μεταβολισμού. Και χωρίς νεφρούς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Επομένως, όταν εκπτούται η νεφρική λειτουργία, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό. Και πολλές φορές φτάνει σχεδόν στο τελικό στάδιο πριν γίνει αντιληπτό και να αρχίσει ο γιατρός να σκέφτεται. Ποιες εξετάσεις που δείχνουν αυτό? Κοιτάξτε, δεν είναι γιατρός. Να λειτουργήσουν προληπτικά, δηλαδή να πάω στο χημείο να τους πω στη γενική εξέταση, βάρτε μου και αν έχω πρόβλημα με τους νεφρούς μου. Ποια εξέταση είναι για να λειτουργήσουν προληπτικά πάντα, να μην μείνουμε στο τελικό στάδιο όπως είπατε? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο κάθε ένας από εμάς, ειδικά τώρα που υπάρχει και το Γενικό Σύστημα Υγείας και έχουμε όλοι μας τον προσωπικό μας γιατρό, που είναι κανονικά ο προσωπικός μας γιατρός, λίγο πολύ πρέπει να είναι μέλος της οικογένειάς μας. Σωστό. Αυτός μας γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Αυτό θα συνέβαινε, κύριε Δέλτα, εάν δεν είχαν χιλιάδες αρρώστους ο κάθε προσωπικός γιατρός. Νομίζω ότι ο γιατρός που έχει αυτό χιλιάδες συγγενείς. Οπότε δεν μπορεί να έχει αυτή τη σχέση, εννοώ, την οικογενειακή. Ναι, έχετε δίκιο. Επομένως, ο καθένας μας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο θα πρέπει να το βλέπει ο γιατρός του και να κάνει τις ανάλογες αναλύσεις, εξετάσεις, προληπτικά. Αν ο γιατρός αποφασίσει ότι για κάποιο λόγο κάποιες αναλύσεις ο ασθενής ή το άτομο πρέπει να τις κάνει δύο φορές το χρόνο, θα τις κάνει δύο φορές το χρόνο. Υπάρχει εξέταση όμως, ειδικά για τα νεφρά, για να βλέπουμε τη σωστή λειτουργία του. Βεβαίως, ανάμεσα στο παραδοσιακό check-up που κάνουμε, υπάρχουν αναλύσεις οι οποίες είναι πολύ ενδεικτικές για το κατά πόσο υπάρχει επηρεασμό στην νεφρική λειτουργία. Υπάρχουν δείκτες. Είναι στις γενικές αναλύσεις που κάνουμε, πρέπει να τις ζητήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλεις ονόμαζα γενικές ή εξειδικευμένες, αλλά είναι αναλύσεις οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του νεφρού. Θέλω να πω ότι αν μας γράφει ο γιατρός κάθε ένα χρόνο, κάθε 6 μήνες, ξέρω εγώ, γενικές αναλύσεις, πρέπει να τις ζητούμε αυτές τις συγκεκριμένες. Όχι, ο γιατρός ξέρει τι να γράψει. Μάλιστα, ο γιατρός ξέρει τι να γράψει. Είναι παραδείγματος χάρη η κρεατινίνη. Ναι, είναι το ουρικό οξύ, η ουρία. Που γίνονται πάντα αυτά στις γενικές. Είναι στα ούρα να γίνει ανίχνευση αίματος, που δεν πρέπει κανονικά να υπάρχει αίμα στα ούρα, αλλά αν υπάρχει σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε εξέλιξη. Ιδιαίτερα αλλιώς αν υπάρχει αλβουμίνη ή πρωτεΐνη στα ούρα, αποτελεί παράγοντα που χτυπά καμπανάκι.
και ούτω καθεξής. Ένας γιατρός, αυτή είναι η δουλειά του. Σωστό. Και φυσικά για να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό, δηλαδή που να μας τα δείξουν οι αναλύσεις μας όλα αυτά που λέτε, θα πάμε σε πρωτογενή πρόληψη. Που είναι αυτό εννοούμε. Να ελέγχουμε την πίεση μας, να ελέγχουμε τη διατροφή μας, το κάπνισμα. Αυτή είναι η πρωτοβάθμια ιατρική. Ξέρετε, επειδή συνεχώς είμαστε, ως εργαστήριο αναφοράς που είμαστε και στην Κύπρο και μπορώ να σας πω και στην Ελλάδα, από την Ελλάδα μας στέλνουν πάρα πολλούς ασθενείς για γενετικές αναλύσεις, επειδή είμαστε πολύ έτσι εξειδικευμένο και γνωστό εργαστήριο, και δεν είναι ασυνήθιστο, και θα αναφερθώ σε ένα πολύ πολύ πρόσφατο παράδειγμα αυτής της εβδομάδας. Μας στάλει και από γιατρό ασθενής, ο οποίος είναι σε ηλικία περίπου 60 ετών και με χρόνια νεφρική νόσο, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο τελικό στάδιο, τώρα το ανακάλυψε, παραμένει αδιάγνωστος. Τι σημαίνει αδιάγνωστος? Σημαίνει ότι ο γιατρός βλέπει ότι υπάρχει χρόνια νεφρική νόσος προχωρημένη, αλλά δεν ξέρει την αιτιολογία. Και αυτό το άτομο δεν διαγνώστηκε ποτέ. Δεν είχε ορθά συμπτώματα, κάτι. Φαίνεται ότι αν είχε συμπτώματα, τα παρέλειψε, δεν άκουσε το καμπανάκι που χτυπούσε. Υπάρχουν όμως, έτσι, τα συμπτώματα για που να στείλουν μηνύματα. Πολλές φορές, όπως είπα και πριν, ένας σιωπηλός εχθρός μπορεί να μην είναι τόσο θορυβόδη που να γίνουν αντιληπτά. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται αυτές οι αναλύσεις. Ναι. Οι αναλύσεις θα δείξουν ότι κάτι πάει λάθος. Δεν νιώθεις τίποτε ακόμα, όπως και κάποιος που έχει υπέρταση. Κάποιος που έχει μια ελαφρά υπέρταση δεν το καταλαβαίνει. Αυτή η υπέρταση όμως κάνει ζημιά. Κάνει ζημιά, επιβαρύνει και το νεφρικό σύστημα και το καρδιολογικό σύστημα. Επομένως, μόνο αν μετρήσεις την πίεση του άλλου θα καταλάβεις αν πάει κάτι λάθος. Βέβαια, εδώ να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι γιατρός εγώ, αλλά γι' αυτό έχουμε όλοι μας τον προσωπικό μας γιατρό. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να συμβουλευόμαστε. Εμείς είμαστε εργαστηριακοί. Εμείς θα κάνουμε εξειδικευμένες γενετικές αναλύσεις για να ανακαλύψουμε αν υπάρχει γενετική προδιάθεση για ένα νόσημα. Και το επιπρόσθετο όφελος από μια γενετική διερεύνηση ενός ασθενούς είναι ότι θα δούμε αν ο ασθενής έχει κάτι γενετικό, στο DNA του δηλαδή, και αν το έχει, σημαίνει ότι οι πρώτοι βαθμού συγγενείς του, οι γονείς του, τα παιδιά του, τα αδέρφια του, βρίσκονται στον κίνδυνο να έχουν κληρονομήσει το ίδιο πράγμα και να έχουν την ίδια γενετική προδιάθεση και να μην το γνωρίζουν. Υπάρχει στοιχείο που να δείχνει πόσο τις εκατό είναι οι πιθανότητες, αφού είναι κληρονομικό ένας συγγενής να έχει σε αυτόν τον βαθμό? Ναι, βεβαίως. Ανάλογα με το νόσημα, η πιθανότητα μπορεί να κυμαίνεται, όχι, δεν κυμαίνεται, μάλλον έχει σαφή αριθμό. Ναι, ναι, ναι. Όταν μιλάμε για καθαρώς κληρονομικά νοσήματα, και μπορώ να εξηγήσω αργότερα τι εννοώ. Για καθαρώς κληρονομικά νοσήματα υπάρχουν 4 κύριοι τρόποι κληρονόμησης. Ο ένας είναι αυτό που ονομάζουμε αυτοσωματικός επικρατητικός, δηλαδή όταν κάποιος είναι άρρωστος και έχει δηλαδή το νόσημα, τα παιδιά του έχουν 50% πιθανότητα το κάθε παιδί να το κληρονομήσει. 50%, ναι. Υπάρχει ένα άλλο είδος κληρονομικού νοσήματος που ονομάζεται αυτοσωματικό υπολοιπόμενο, η κατηγορία αυτή, και εκεί η πιθανότητα είναι 25%, και για να το κληρονομήσει κάποιος πρέπει και οι δύο γονείς να είναι υγιείς φορείς. Αυτός ο τρόπος κληρονόμησης είναι αυτός που όλοι γνωρίζουμε, χαρακτηρίζει την θαλασσιμία. Άρα. Εκεί οι δύο γονείς είναι υγιείς, φέρουν μία δόση του παθολογικού γονιδίου. Το λεγόμενο στίγμα. Αυτό που κάναμε κάποτε στη βιολογία, χύψη, και το κάνει σε αυτά τα. Περίμενε, θα φτιάξουμε στο χύψη. Εδώ λοιπόν είναι υπολοιπόμενο το νόσημα, άρα το κάθε παιδί, αν οι δύο του γονείς είναι υγιείς φορείς και οι δύο, έχει 25% πιθανότητα 25. Να το κληρονομήσει. Τώρα, αν είναι στο χρωμόσωμα Χ, τότε λέμε ότι είναι Χ φιλοσύνδετο, και αν το έχει η μητέρα. Πολλές φορές είναι υγιής, αλλά όχι πάντα. Εξαρτάται από το νόσημα. Επειδή η μητέρα έχει δύο χ και το ένα μπορεί να είναι μεταλλαγμένο, πολλές φορές μπορεί να είναι απόλυτα υγιής. Επαναλαμβάνω, ανάλογα με το νόσημα. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να έχει κάποια ηπιότερα συμπτώματα. Αλλά το παιδί, αν το κληρονομήσει και είναι αγόρι, η πιθανότητα είναι 50% πάλι, αλλά επειδή το αγόρι έχει μόνο ένα χ, θα έχει πολύ πολύ σοβαρότερη κλινική εξέλιξη. Αν το κληρονομήσει η κορίτσι, που πάλι είναι 50%, θα έχει μια υπιότερη κλινική έκβαση. Τώρα, αν το έχει το νόσημα ο άντρας στο χ χρωμόσωμα, όλα του τα κορίτσια, αν γεννήσει παιδιά και έχει κορίτσια, τα κορίτσια θα το κληρονομήσουν όλα. Όλα. Από τα αγόρια κανένα. Ναι. Τα αγόρια κανένα, τα κορίτσια όλα. Μάλιστα. Τώρα αυτή η έρευνα. Για να τελειώσω, ναι, και την τέταρτη κατηγορία. Είπα τρία, να πούμε και την τέταρτη.
Η τέταρτη κατηγορία κληρονομικού νοσήματος είναι αυτή που μεταφέρεται από τη μητέρα σε όλα τα παιδιά της. Ξέρετε, εκτός από το DNA που έχουμε στον πυρήνα του κυττάρου, υπάρχει και DNA, λίγο, πολύ λιγότερο DNA, που έχουμε στα μυτοχόνδρια. Τα μυτοχόνδρια είναι ένα μικρό οργανήλιο μέσα στο κύτταρο, εξαιρετικά σημαντικό, διότι είναι το powerhouse του κυττάρου. Είναι το εργαστήριο που παράγει ενέργεια στο κύτταρο. Λοιπόν, και μεταλλάξεις το DNA αυτού του μυτοχονδριακού οργανηλίου μεταφέρονται μόνο από τη μητέρα. Επομένως, αν μια γυναίκα έχει κάποια μετάλλαξη που της προκαλεί κάποιο νόσημα μυτοχονδριακής προέλευσης, όλα τα παιδιά της θα το κληρονομήσουν. Τα κορίτσια θα το μεταφέρουν στα παιδιά τους, τα αγόρια δεν θα το μεταφέρουν. Αυτές είναι οι τέσσερις κύριες κατηγορίες κληρονομικών νοσημάτων. Τώρα υπάρχουν και άλλες υποκατηγορίες, αλλά λιγότερο σημαντικές. Να μην συγχύσουμε και τους ακρότες. Ναι. Ναι. Τώρα το άλλο σκέλος όμως, για να το κλείσουμε, το άλλο σκέλος των γενετικών νοσημάτων είναι αυτά που συνήθως τα αναφέρουμε ως πολυπαραγοντικά. Δηλαδή εκεί δεν φταίει μόνο η γενετική, φταίει και η γενετική, αλλά όχι αποκλειστικά. Φταίει και το περιβάλλον. Άρα κάποιος μπορεί να κληρονομήσει μια προδιάθεση για το νόσημα, αλλά δεν θα αρρωστήσει αν δεν συντρέξουν και άλλοι λόγοι περιβαλλοντικής, διατροφικής ή άλλης φύσης. Παραδείγματος χάρη ο διαβήτης. Ναι. Ο διαβήτης, η υπέρταση, ψυχιατρικά νοσήματα, καρδιακιακά νοσήματα κλπ. Είναι πολυπαραγοντικά. Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός γενετικής προδιάθεσης που κληρονομείς στο DNA σου και περιβαλλοντικών παραγόντων. Και δεν αναπτύσσεται ποτέ αν δεν υπάρξουν αυτοί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Είναι ένας συνδυασμός, δεν ξέρεις ποτέ με απόλυτη ακρίβεια ποιος θα το αναπτύξει, αλλά κληρονομείς μια προδιάθεση η οποία ποικίλει από άτομο. Και σήμερα υπάρχουν τρόποι να το ξέρουμε αυτό, αν έχουμε αυτή την προδιάθεση. Και ναι και όχι. Δεν είναι απόλυτα τεκμαρτή ακόμα. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που γίνονται πάνω σε αυτό. Διότι, όπως ο διαβήτης που ανέφερα, τα καρδιακιακά νοσήματα, η στεφανία νόσος, είναι πολύ συχνότερα νοσήματα. Συνήθως τα κληρονομικά νοσήματα, τα περισσότερα κληρονομικά νοσήματα, καθαρά κληρονομικά, είναι σπάνια. Όταν μιλάμε για σπάνια νοσήματα, τα οποία είναι πολλά, μπορεί να είναι πέραν των 8.000 διαφορετικών 8.000. Κληρονομικών νοσημάτων, ναι, είναι συνήθως σπάνια τα περισσότερα. Τώρα, τι σημαίνει σπάνιο, διότι καμιά φορά αναφέρουμε τον όρο αυτό το φαινόμενο, αυτό το γεγονός, είναι σπάνιο, αλλά τι σημαίνει σπάνιο. Εδώ έχει όνομα το τι σημαίνει σπάνιο. Σπάνιο νόσημα στην ιατρική σημαίνει ότι είναι νόσημα που έχει συχνότητα στο γενικό πληθυσμό λιγότερο από 1-2.000 στην Ευρώπη. Mm-hmm. Λιγότερο από 1-2.000 επηρεάζονται στην Ευρώπη. Στην Αμερική υπάρχει ένας ελαφρά διαφοροποιημένος ο ορισμός του σπανίου νοσήματος. Είναι αυτό το νόσημα που επηρεάζει λιγότερους από 200.000 στις ΗΠΑ. Όταν ο αριθμός των ασθενών υπολογίζει ότι είναι λιγότερο από 200.000, θεωρείται σπάνιο νόσημα. Λοιπόν, και πείτε μας για την έρευνα που είναι τώρα σε εξέλιξη στην Κύπρο και αφορά τις νεφροπάθειες. Λοιπόν, όπως ανέφερα και πριν, έχουμε μια βιοτράπεζα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι η πρώτη βιοτράπεζα της Κύπρου. Πολύ καλά δομημένη, πολύ υψηλών προδιαγραφών. Έχουμε εξοδεύσει πάρα πολλά χρήματα για να σιγουρευτούμε ότι τα δείγματα που παίρνουμε είναι υψηλής ποιότητας και τα χειριζόμαστε με πάρα πολύ προσοχή και εμπιστευτικότητα, εννοείται, για προστασία των προσωπικών δεδομένων κλπ. Και αυτή η βιοτράπεζα ενισχύει πλέον πάρα πολύ έρευνες που κάνουμε σε πολλά νοσήματα. Ας αναφερθούμε στα νεφρολογικά. Μας ενδιαφέρει να ανακαλύψουμε ακόμα πολλές οικογένειες που υπάρχουν στην Κύπρο με κληρονομικά νοσήματα. Συνεχώς δεχόμαστε παραπομπές μέσω του Υπουργείου Υγείας που οι γιατροί μας ζητούν να διερευνήσουμε ασθενείς τους οι οποίοι έχουν κάποια μορφής χρόνια νεφρική νόσο. Ναι, ανεπάρκεια. Μπορεί να μην είναι ακόμα ανεπάρκεια, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει, δηλαδή στον γιατρό είναι φανερό, από τις εξετάσεις που κάνει, από τις αναλύσεις που κάνει, ότι υπάρχει κάποια χρόνια νεφρική νόσος. Και τον ενδιαφέρει να μάθει ποια είναι η αιτιολογία αυτής της χρόνια νεφρική νόσου. Τώρα, γιατί τον ενδιαφέρει να μάθει ποια είναι η αιτιολογία? Δεν είναι αρκετό το ότι βλέπει τον ασθενή του ότι έχει ασθενείο, τα νεφρά του, η νεφρή του. Πιο σωστά. Όχι, δεν είναι αρκετό. Γιατί δεν είναι αρκετό? Διότι όταν ο γιατρός πάρα πολλές φορές ανακαλύψει ποια είναι η αιτιολογία της χρόνια νεφρική νόσου, θα τη χτυπήσει αυτή. Ακριβώς. Θα πάει πολύ πιο στοχευόμενα να την αντιμετωπίσει.
θα επιλέξει μεταξύ φαρμάκων που υπάρχουν ποιο από όλα είναι το πιο κατάλληλο. Και κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε είναι ότι αν δώσει ένα φάρμακο και δεν δουλεύει, είναι ένα πράγμα. Αλλά αν δώσει ένα φάρμακο που εκτός του ότι δεν δουλεύει, κάνει ζημιά με διαφορετικό τρόπο κάπου αλλού, ναι. Ακόμα χειρότερα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, η σωστή διάγνωση την οποία κάνει ο γιατρός ακολουθώντας την διαφορική διαδικασία διάγνωσης, που είναι η φυσική του εξέταση, οι αναλύσεις αίματος που θα κάνει, οι ούρων αναλύσεις που θα κάνει, ή ακόμα και οι γενετικές αναλύσεις που πάρα πολλές φορές είναι απαραίτητες, θα τον βοηθήσουν να βάλει αυτή τη σωστή διάγνωση. Ναι. Και να δώσει τη σωστή θεραπεία. Ναι. Να διαβάσω το μήνυμα που έχει έρθει, είναι από τον Μάριο Ματσάκη, που λέει: Αθηνά και Χριστόδουλε, καλό απόγευμα. Θερμά συγχαρητήρια σε επιστήμονες όπως ο καθηγητής Δέλτα, Δόκτωρ Μίτλετσον, Καριόλου και πολλοί άλλοι που έβαλαν το Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας σε ένα ζηλευτά ψηλό διεθνές επιστημονικό επίπεδο και εκτόξευσαν την έρευνα της μοριακής βιολογίας στην Κύπρο στα ύψη μέσα σε ένα σχετικά πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μπράβο τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ματσάκη. Είναι γεγονός ότι την δεκαετία του 90-91 εκεί ξεκίνησαν δύο μεγάλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές τομές στην Κύπρο. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, στο οποίο επαναλαμβάνω, νιώθω ωραία να λέω ότι ήμουν από τα πρώτα στελέχη που ξεκινήσαμε μαζί με 3-4 άτομα, μια κούφτα νέα παιδιά τότε. Έκλεισαν 30 τόσα χρόνια πλέον. Ναι, έκλεισαν 30 και. Και να πεις για την ηλικία του ανθρώπου τώρα, εσύ. Όχι, 91-23. Μα αφού στα 18 είπε. 18. Ναι, ναι, πριν. Και βγήκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο κάπου εκεί επίσης δέχτηκε το 1992 τους πρώτους του φοιτητές. Βεβαίως καθυστέρησε να ξεκινήσει το τμήμα βιολογικών επιστημών, στο οποίο και πάλι έτυχε να είμαι η πρώτη πρόληψη. Ξεκινήσαμε μαζί με δύο άλλους συναδέλφους στο τμήμα βιολογικών επιστημών, τον φίλο συνάδελφο Ανδρέα Κωνσταντίνου και την φίλη συνάδελφο Νιώβη Σανταμά. Το 2002 ξεκινήσαμε το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι το 2013 για να ξεκινήσει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επομένως, εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά ερευνητικά, η Κύπρος είναι αρκετά πιο πίσω από πολλές άλλες χώρες, αλλά ταυτόχρονα είναι δίκαιο. Πραγματικά είναι δίκαιο, και το λέω συχνά, να εντοπίζουμε και να τονίζουμε και να παραδεχόμαστε και εμείς οι ίδιοι ότι σε αυτά τα 30 τόσα χρόνια έγιναν μεγάλα άλματα στον τομέα της ιατρικής έρευνας στην Κύπρο. Δηλαδή, το τι μπορούσαμε να κάνουμε το 1990 με το τι μπορούμε να κάνουμε το 2023, υπάρχει μια τεράστια διαφορά ικανοτήτων, εργαλείων, ανθρώπων. Το γεγονός αυτό που μας είπατε και προηγουμένως, ότι ακόμα απευθύνονται και από την Ελλάδα κοντά σας, αυτό λέει ότι είναι σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, την περασμένο το Δεκέμβριο, μόλις πριν από 3 μήνες, δημοσιεύσαμε μια εργασία σε ένα από τα επιστημονικά περιοδικά, τα επιστημονικά journals, μια διδακτορική μου φοιτήτρια τη Δέσποινα, στην οποία περιγράφαμε 26 μεγάλες ελλαδικές οικογένειες που μας στάλθηκαν από την Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, που μελετήσαμε εδώ στην Κύπρο γενετικά και σε συνδυασμό με την κλινική, βεβαίως, τα κλινικά χαρακτηριστικά τα οποία μοιράστηκαν μαζί μας οι συνάδελφοι γιατροί, δημοσιεύσαμε αυτή την εργασία. 26 μεγάλες οικογένειες. Αυτό, ναι, δείχνει ότι έχουμε μια αποδοχή όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στον ελλαδικό και πανευρωπαϊκό, θα έλεγα, χώρο. Συμμετέχουμε σε πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για νεφρικά νοσήματα και προσπαθούμε να σπρώξουμε τα όρια της επιστήμης όσο πιο μπροστά μπορούμε. Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νεφρού που είναι σήμερα, δεν μπορούμε παρά να αποδώσουμε τα εύσημα και σε άλλους οργανισμούς που εργάζονται για το όφελος του νεφροπαθούς, όπως είναι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών. Βεβαίως, εθελοντικές οργανώσεις. Ακριβώς, όπως είναι η Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών, όπως και άλλες οργανώσεις που υπάρχουν για τους μεταμοσχευμένους ή τους ασθενείς που είναι στην αιμοκάθαρση κλπ. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί φιλανθρωπικοί, μη κερδοσκοπικοί. Και το μεταμοσχευτικό κέντρο, ακόμα που ήταν από τα πρώτα που κάνανε μεταμοσχεύσεις νεφρών. Βεβαίως. Βλέπετε ότι έχουν γίνει πρόοδοι. Βέβαια, δεν διστάζω επίσης να πω ότι
Έχουμε ακόμα και πάρα πολλές αδυναμίες. Υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε δυστυχώς ένα σύστημα υγείας το οποίο ξεκίνησε με πάρα πολλές προοπτικές, αλλά έχει μπροστά του πάρα πολλές προκλήσεις αναφορικά με τη βιωσιμότητά του. Μεταφέρθηκαν τα δημόσια νοσοκομεία σε έναν οργανισμό κρατικών υπηρεσιών υγείας, ο οποίος δυστυχώς από μόνος του νοσεί. Νοσεί σε πολλά πράγματα. Και λυπούμε να πω, πραγματικά λυπούμε να πω, γιατί άοκνες προσπάθειες εμού προσωπικά και πολλών άλλων συναδέλφων, συνεργατών μου, δεν κατέληξαν ακόμα σε μια σωστή συνεργασία με τα δημόσια νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ. Πού οφείλεται αυτό? Ποιος βάζει εμπόδια, ποιος δεν δέχεται αυτή τη συνεργασία, γιατί είναι το καλό του ασθενούς του δώσης της ημέρας. Ποιος στέει? Κοιτάξτε, τολμώ να πω ότι αυτή η μη προώθηση λύσεων για αξιοποίηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων για βασική και άλλη μεταφραστική έρευνα είναι, όχι μόνο δεν είναι προς όφελος του ασθενούς, είναι προς ζημιά του ασθενούς. Διότι μόνο η έρευνα θα προωθήσει την γνώση και την επόμενη καλύτερη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία του ασθενούς. Τι φταίει? Κοιτάξτε, φταίνουν πολλοί παράγοντες. Φταίει το σύστημα, φταίνε και κάποιοι άνθρωποι. Τώρα ποιοι, αν μας ακούνε, το ξέρουν. Όμως ταυτόχρονα δεν μπορώ να μην αποδώσω τα εύσημα και σε πολλούς ήρωες γιατρούς του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα που με πενιχρά ίσως μέσα κάνουν τις έρευνές τους και δημοσιεύουν. Όμως υπάρχουν πολύ περισσότερα που θα μπορούσαν να γίνουν και το επαναλαμβάνω, υπάρχουν πολύ περισσότερα που θα μπορούσαν να γίνουν και δεν γίνονται. Και υπάρχουν κάποιοι που φταίνε γι' αυτό. Δεν είναι μόνο το σύστημα. Ωραία. Χαίρομαστε που ακούγεται έστω και έτσι, χωρίς ονόματα, τουλάχιστον κάποιοι. Εντάξει, είναι αυτό που είπε ο καθηγητής, ότι αυτοί που φταίνε. Ναι, ξέρουν, ακούνε, αλλά να ξέρουν όμως και κάποιοι άλλοι αρμόδιοι. Εντάξει, που μπορούν να πιέσουν τα πράγματα. Στο Υπουργείο Υγείας, δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο. Παίζει κάποιο ρόλο το Υπουργείο Υγείας? Παίζει και ρόλο το Υπουργείο Υγείας, αλλά βλέπετε. Μπορεί να συντονίσει αυτή την προσπάθεια καλύτερα. Ίσως θα μπορούσαν να κάνει περισσότερα βήματα. Και θέλω να πιστεύω ότι. Βέβαια, δεν θέλω να κατηγορήσω, ούτε έχω δικαίωμα να κατηγορήσω κανέναν από τους προηγούμενους υπουργούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει μπροστά της και η νέα υπουργός, η κυρία Κανάρη, μια πρόκληση. Αν μας ακούει, ας την αρπάξει, διότι το ζήτημα ΟΚΙΠΗ και έρευνα στα δημόσια νοσηλευτήρια είναι κάτι που αφορά όχι μόνο εμένα ως ερευνητή, δηλαδή δεν λέω ότι δεν παραπονιέμαι εγώ, ας πούμε, προσωπικά. Είναι μια σοβαρή καταγγελία αυτή, κύριε καθηγητά, και αυτό σίγουρα. Επισήμανση, εκπομπή, θα λέγαμε, παρακαταγγελία. Είναι καταγγελία. Και θα πρέπει να το δούμε. Έχουμε και εμείς ευθύνη όμως να το προχωρήσουμε παραπέρα. Είναι μια διαπίστωση. Έχουμε και εμείς ευθύνη να το προχωρήσουμε παραπέρα. Αυτό εννοώ. Αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή, τώρα που ήρθε και κοντά μας εμάς, οφείλουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να το πάρουμε παρακάτω. Δίνοντας κάποιο χρόνο στο νέο. Πολλές φορές πρέπει να ταρακολουθούν κάποια από τα μέσα για να είναι μια διαπίστωση, όχι μόνο δική μου. Δυστυχώς δεν είναι μόνο δική μου, είναι και πολλών άλλων συναδέλφων. Με γιατί φοβάστε να πείτε λέξη? Αυτό είναι καταγγελία. Δεν φοβάμαι να πω τη λέξη. Από τη στιγμή που δεν τα βρίσκουν δύο και με αυτό έχει αποτέλεσμα να μην είναι σωστή καλή διάγνωση, καλή προπτική για έναν άνθρωπο που υποφέρει, αυτό είναι καταγγελία. Τι είναι? Διαπίστωση, είδα βλέπω. Καλά, καταγράψαμε. Έντονος, το καταγράψαμε, κύριε Χριστόδουλε, ως καταγγελία. Και επειδή. Ένα διαφορετικό ρόλο. Κώδικα. Λοιπόν, επειδή σε δύο λεπτά ολοκληρώνουμε όμως τη συζήτησή μας. Και θα επανέλθουμε για την καταγγελία. Θα επανέλθουμε, βεβαίως να επανέλθουμε. Μία για την διαπίστωση. Του δώσαμε ψωμί τώρα για να. Ναι. Τώρα να κάνω το ερευνητικό μου. Εγώ θέλω να ακούσω σε αυτά δύο λεπτά για την μορφή νεφροπάθειας που αφορά μόνο την Κύπρο. Κοιτάξτε, έχω πολλές κληρονομικές νεφροπάθειες, αλλά επειδή αναφερθήκατε και προηγουμένως, υπάρχει μια ειδικά κληρονομική νεφροπάθεια, η οποία ονομάζεται CFHR5, αφορά το συμπλήρωμα, για όσους κατανοούν από ανοσολογία. Εσείς το ονομάζετε έτσι, φαντάζομαι. Είναι το όνομα του γονιδίου που μεταλλάσσεται, που αλλάζει τέλος πάντων και προκαλεί αυτήν την νόσο. Για να είμαι δίκαιος και διοντολογικά ορθός, αυτή την ασθένεια την πρωτοπεριέγραψαν πριν από μερικά χρόνια, πριν από καμιά δεκαετία, Άγγλοι γιατροί στο Λονδίνο, που διάγνωσαν Κύπριους ασθενείς που ζουν στο Λονδίνο. Ήταν ο γιατρός Ντάνι Γκέιλ, φίλος και συνεργάτης. Και στη συνέχεια συνεργαστήκαμε και ανακαλύψαμε στην Κύπρο πάρα πολλές οικογένειες και ασθενείς που έχουν αυτή την νόσο, η οποία φαίνεται ότι πρώτο εμφανίστηκε. Από συγκεκριμένη περιοχή της Κύπρου, ή. Πρώτο εμφανίστηκε σε ορεινά χωριά της Κύπρου, περιοχές του Ρόδους.
Εξού και καμιά φορά την, καμιά φορά την λέμε του Τρόδου. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά έχει με τα χρόνια διασπαρεί, μετακινηθεί και σε άλλες περιοχές. Και λέω ότι αυτό το συγκεκριμένο είδος της κληρονομικής νόσου, ναι, όντως φαίνεται ότι πρώτο παρουσιάστηκε στην Κύπρο και την κάναμε και εξαγωγή, όπως είπα, στο Λονδίνο, πλέον, ναι, στην Αυστραλία, όπου έχουν, ναι, πάει μετανάστες Κύπροι κλπ. Έχει κάτι διαφορετικό δηλαδή στην εξέλιξη της ασθένειας από τις υπόλοιπες μορφές? Ξεκινά και αυτή η ασθένεια με λίγο αίμα στα ούρα, αλλά εξελίσσεται σιγά σιγά σε απώλεια πρωτεΐνης στα ούρα και έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Επηρεάζει σε κάπως μεγαλύτερο ποσοστό. Την έχουν και άντρες και γυναίκες, εννοείται. Ναι. Αλλά σε μεγαλύτερο ποσοστό οι άντρες θα καταλήξουν στην αιμοκάθαρση σε ηλικίες περίπου κατά μέσο όρο 50-55 ετών. Αλλά κυμαίνεται πάρα πολύ. Είναι με μαθηματική ακρίβεια εκεί θα οδηγηθεί στην αιμοκάθαρση? Δεν όχι, μπορεί όχι να πάντα το προλάβει κάποιος με πολύ, μια θεραπευτική αγωγή. Σας πω, η θεραπευτική αγωγή ενδεχομένως να παρατείνει την νεφρική λειτουργία αρκετά χρόνια, αλλά ίσως δεν καταφέρει να την αποτρέψει εντελώς. Όμως, ναι, δεν θα καταλήξουν αποκλειστικά όλοι οι ασθενείς στην αιμοκάθαρση. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν μια σοβαρή νόσο, αλλά να πεθάνουν από κάτι άλλο πριν καταλήξουν στην αιμοκάθαρση. Λοιπόν, γιατρέ, κύριε καθηγητά, ναι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Είναι ο τρόπος που εγώ το έχω ξαναπεί. Ο τρόπος που τα λέω, και ο τρόπος, αλλά και τα θέματα με τα οποία ασχολείται, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Επιτρέψτε μου να αξιοποιήσω όμως αυτό το τελευταίο λεπτό για να δώσω ένα τηλέφωνο. Βεβαίως. Για την Βιοτράπεζα ειδικά ή για τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε ερευνητικό πρόγραμμα, και μια και μιλάμε για νεφροπάθειες σήμερα, για συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, για να βοηθήσουμε όλους. Το τηλέφωνο μας είναι 7777-1838. 77-77-18-38. Δεν θα πω την ιστοσελίδα μας σήμερα, διότι ακόμα η ιστοσελίδα μας έχει ζημιά μετά την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που είχατε, έγινε. Ναι, ναι. Αλλά αν πάει πρέπει να θέλει κάποιο να την καταγράψει, είναι το biobank.cy. Τόσο απλό. biobank.cy. Μπορεί να μπει μέσα και αμέσως υπάρχει έντυπο για να συμπληρώσει τα στοιχεία σου και να κλείσει ραντεβού. Να ξαναπούμε το τηλέφωνο 77-77-18-38. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να εγώ είστε ευχαριστώ καλά για την ευκαιρία που μου δώσατε. Εύχομαι, και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Εύχομαι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τους νεφροπαθείς όλου του κόσμου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.